Νέο ελληνικό ραδιόφωνο. 24 ώρες κοντά σας. www.newgreekradio.com. www.newgreekradio.com 24 ώρες κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε γωνιά της γης. Radio at New Greek TV στη διάθεσή σας για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και σελίδα μας στο Facebook 718-726-0900 στη διάθεσή σας. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας μέχρι και τις 3 η Ιωάννα Ξανθοπούλου στο μικρόφωνο. Και όπως προανήγγειλα και στην έναξη της εκπομπής μας, παραμένοντας στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, έχω τη χαρά, την τιμή να φιλοξενώ μέσω τηλεφώνου την πολύ πολύ δημοφιλή, αγαπητή δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό στον Ερωτικό, της οποίας το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία, Μαρία Στήλου. Μαρία μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα και σε σένα, Ιωάννα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στον αέρα της Νέας Υόρκης. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, Μαρία μου. Διαβάζω πολύ καιρό, σε παρακολουθώ την απίστευτη δράση σου. Συγχαρητήρια για το βιβλίο σου, για τη μέχρι σήμερα προσφορά σου στα μέσα ενημέρωσης και επίσης επιπλέον για τη φιλανθρωπική σου δράση, γιατί βοηθάς διαρκώς σε διάφορες οργανώσεις όπου και με όποιον τρόπο μπορείς. Θερμά συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Θέλω λίγο να σου μεταφέρω στο σημείο τώρα που βρίσκομαι, ναι, για να δώσω λίγο μία εικόνα που από ένα άλλο σημείο του πλανήτη. Ναι, ναι. Βρίσκομαι στο ναυτικό όμιλο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Βλέπω, είμαι ανάμεσα από τα σκάφη τώρα. Μέσα σε ιστιοπλοϊκά σκάφη, καταμαράν. Έχω θέα το δυτικό κομμάτι της πόλης, γιατί βρίσκομαι στο ανατολικό. Όλα τα φώτα της πόλης που είναι αναμένα, είναι βράδυ εδώ πέρα, είναι 10 παρά. Ναι, ναι. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στο ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης για να συγκεντρωθούν χρήματα για να φύγει ένας μικρός αθλητής 12χρονος, ο Τάσος ο Παναγιωτίδης, να μπορέσει να πάρει μέρος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Μπράβο. Και έχει γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε σύσσωμοι να εισήλει γονείς, ο ένας, ο άλλος, να συμπαρασταθούμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδα. Σίγουρα. Και πρέπει να βρούμε τρόπο για να βοηθήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί ο τρόπος, ότι θα συγκεντρωθούν τα χρήματα και θα μπορέσει να συμμετέχει το παιδί. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Για πες μου έτσι, Μαρία μου, πριν περάσουμε στο βιβλίο σου, μίλησε μας περισσότερο για σένα, για τους φίλους που πρώτη φορά σε ακούνε βέβαια εδώ στο σταθμό μας. Μίλησε μας έτσι για την πολύχρονη, πολύ επιτυχημένη σχέση σου με τα μίντια, τα μέσα ενημέρωσης. Πόσα χρόνια ασχολείσαι έτσι με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση? Ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ναι, η τηλεόραση ήταν σαν παρένθεση. Ακριβώς. Ανάμεσα στα χρόνια του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Ασχολούμαι με το ραδιόφωνο από το 1988. Είναι ένα έρωτο, δηλαδή όταν με ρώτησαν, ναι, πρόσφατα σε μια συνέντευξη αν κάνω για ποιο λόγο κάνω ραδιόφωνο, σου πω ότι δεν κάνω ραδιόφωνο, ζω το ραδιόφωνο. Στην ουσία πιο πολλά είναι τα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο από τα χρόνια που έκανα οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Έγινε εντελώς τυχαία και είναι όταν αυτό που λένε το σύμπαν συνωμοτεί να γίνει κάτι. Ναι, ναι, θα γίνει. Έτσι ακριβώς και εγώ έκανα ραδιόφωνο. Βρέθηκα εντελώς τυχαία γιατί είχα κερδίσει έναν δίσκο, γιατί το 1988 παίζαμε δίσκους, βινίλια, και πήγα να το πάρω αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Με άκουσε ο υπεύθυνος του ραδιοφώνου, πρόσεξε τη φωνή μου, ναι, την οποία εγώ δεν ήξερα ότι διέθετα ραδιοφωνική φωνή. Και έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Mm-hmm. Και σιγά σιγά το έμαθα και το αγάπησα. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια, που ασχολείσαι έτσι τόσα χρόνια με το ραδιόφωνο, πώς εξηγείς τη στροφή ενός μεγάλου μέρους του κοινού, του ακροατηρίου, προς την ευτελή μουσική, τη διασκέδαση? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος πραγματικά σήμερα, που ζητάει? Ίσως είναι σημεία των καιρών μας, ίσως δεν ξέρω. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εδώ στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνεις, Ιωάννα μου, αυτό που θέλει ο άνθρωπος τώρα, ακροατής και τηλεθεατής, είναι. Mm-hmm. Ανάταση ψυχής, mm-hmm, να αλαφρύνει την καρδούλα. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει την ψυχή του και την καρδιά του να αλαφρύνει, εκεί στρέφεται. Είτε είναι το τραγούδι, είτε είναι η ψυχαγωγία μέσα από κάτι ενδιαφέρον που θα ακούσει, κάτι αστείο που θα ακούσει. Ακόμα και το μελαγχολικό τραγούδι μπορεί να σε γιατρέψει αυτή την χρονική περίοδο, mm-hmm, που είναι πεντωμένη στις γερές. Από εκεί και ύστερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι αν ρωτούσε αυτή τη στιγμή, αν ρωτούσε εσύ έναν ψυχολόγο, τι θέλει ο άνθρωπος, καλά θέλει ο άνθρωπος, τι να θέλει. Να ξεφύγει. Να είναι ανέμελος, να είναι ευτυχισμένος. Ναι. Αν αυτό προκύπτει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει καλώς. Δεν πάνε να είναι στην Ελλάδα, δεν πάνε να είναι στην Αμερική, να είναι στην Ευρώπη, οπουδήποτε στον κόσμο. Πιστεύω το ένστικτο της επιβίωσης αυτό ορίζει. Mm-hmm. Πριν περάσουμε στο βιβλίο σου, πες μας δύο λόγια, ναι, έτσι καταρχήν για τον ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη μορφή ραδιοφώνου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Δεν μεταδίδουμε απλώς ερωτικά τραγούδια, γιατί επί το πλήσιον τα τραγούδια, η πλειοψηφία τους είναι ερωτικά τραγούδια. Ναι. Είτε μιλάνε για την ωραία μορφή της αγάπης, είτε μιλάνε για την καταστροφή, είτε μιλάνε για την καψούρα, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, είτε μιλάνε για τον χωρισμό, για την απουσία του άλλου. Επί το πλήσιον τα τραγούδια είναι ερωτικά, οπότε εμείς έχουμε μεγάλη γκάμα. Αλλά ο ερωτικός διαφοροποιείται, γιατί μέσα από τα τραγούδια του στέλνει και διάφορα μηνύματα. Mm. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά γνωστά κάποια ραδιοφωνικά σποτς τα οποία βγήκαν στον αέρα από το ξεκίνημα του ραδιοφώνου, το οποίο ραδιόφωνο εξαιτίας ενός έρωτα έγινε και δημιουργήθηκε. Δηλαδή, ο Λευτέρης Μαρόγλου, ο ιδιοκτήτης του ερωτικού, κάποια στιγμή ερωτεύτηκε, κάποια στιγμή ήθελα να το βγάλει αυτό, γιατί μέχρι τότε υπήρχε η μαμά του ερωτικού, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, που ήταν καθαρά ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ο άνθρωπος όμως ερωτεύτηκε και, ναι, κάπου έπρεπε να το πει με κάποιον τρόπο. Δεν μπορούσε, ναι, να το πει μέσα από τις ειδήσεις τον έρωτά του και τον καημό του. Και δημιούργησε τον ερωτικό. Mm. Και δημιούργησε τα ραδιοφωνικά μηνύματα. Ραδιοφωνικά μηνύματα όπως
το πασίγνωστο και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ή ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένη σήμερα γιατί τριγυρνούσε όλο το βράδυ στον ύπνο μου. Και πολλά άλλα. Αυτός ήταν αρχικά ο λόγος του ερωτικού. Ο οποίος στην ουσία ήταν ο λόγος κάθε ερωτευμένου, κάθε ανθρώπου ο οποίος περνάει από όλες τις φάσεις του έρωτα. Γι' αυτό και έγινε τόσο αγαπητός. Πριν περάσουμε έτσι στο βιβλίο σου, το οποίο κυκλοφορεί τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία και με την πρώτη ευκαιρία μόλις έρθω... την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Μόλις έρθω Ελλάδα, θέλω να πάρω το βιβλίο σου. Οπωσδήποτε θέλω να το διαβάσω. Θα φροντίσω να το κρατήσω γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ωραία. Χαίρομαι. Να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Ναι, περιμένουμε στη διάθεσή σου. Πάμε λοιπόν φίλοι και φίλες να απολαύσουμε ένα τραγούδι με τον Νίκο Πρωτοκάλλου και την Ιωάννα Μπάμπαλη και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας μέσω τηλεφώνου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πολύ πολύ δημοφιλή ταλαντούχα δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό στον ερωτικό και συγγραφέα Μαρία Στήλου. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Ταξιδεύω δίχως γυρισμό. Κανένα δεν πιστεύω, δεν πιστεύω εγώ. Μόνο εσύ χαλάς τα σχέδια μου. Μόνο εσύ περνάς τα σύνορα μου, τα καρδιά μου. Μόνο εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ. Υπενθυμίζω πως ακούτε πάντα νέο ελληνικό ραδιόφωνο και την εκπομπή Ταξίδι στο Όνειρο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 3 η Ιωάννα Ξανθοπούλου. Ποιος να με νικήσει άμα σου κρυφτώ, τα φώτα έχω σβήσει εγώ. Ποιος να με προδώσει, αν δεν προδοθώ, όργο έχω δώσει, έχω δώσει εγώ. Μόνο εσύ τα σχέδια μου. Μόνο εσύ περνάς τα σύνορα μου, αχ καρδιά μου. Μόνο εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά της γης όπου υπάρχει Έλληνας. Μόνο εσύ. Καλησπέρα και στην αγαπημένη φίλη τη Λένα από τη Γερμανία που απολαμβάνει το πρόγραμμά της και στέλνει την αγάπη της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Στην Ελλάδα μας την πανέμορφη Ρόδο, στον Παναγιώτη και στην Εύη. Μόνο εσύ. 718 726 0900 στη διάθεσή σας για την επικοινωνία σας μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πρόγραμμά μας. Μαρία, είσαι ακόμα μαζί μας? Ναι, με έχετε μαζί σας, ακούω πολλά από την παρέα σας. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Απολαμβάνω και τη μουσική. Να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που μας ακούτε φίλοι και φίλες ότι μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, για λίγα λεπτά ακόμα θα έχουμε την πολύ πολύ δημοφιλή και αγαπημένη δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό και συγγραφέα Μαρία Στήλου από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα για το βιβλίο σου. Αρχικά ο τίτλος είναι απλά υπέροχος, δηλαδή περικλεί τα πάντα, δηλαδή πολλά και τίποτα. Να σε χαζεύω. Είναι απίστευτος τίτλος. Να σε χαζεύω. Αυτός ο τίτλος προέκυψε από μια πολύ αστεία ιστορία. Θα πω πρώτα την ιστορία του τίτλου και μετά θα σας πω για το βιβλίο. Μέσα στα ραδιοφωνικά μηνύματα
υπήρχε που μεταδίδονται στον ερωτικό, υπήρχε και ένα που περιγράφει την επιθυμία μιας γυναίκας, η οποία λέει ότι πόσο θα ήθελα τώρα να φεύγαμε μαζί, εσύ να οδηγείς και εγώ να συνεχαζεύω. Μια πολύ απλοϊκή σκέψη που ο ερωτευμένος ο άνθρωπος το έχει νιώσει αυτό το πράγμα. Αυτό το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σποτ έγινε διάσημο, δηλαδή ανέβηκε και στο YouTube και είχε πάρα πολλά views. Όταν το είχα καταλήγει αυτό το σποτ λέγοντας ότι αυτή τη θέα θέλω. Όταν λοιπόν καθόμαστε και το ανεβάζαμε και σαν σποτ και σαν βίντεο στο YouTube, η αγαπητή συνάδελφος Ιωάννα, έχει τον όνομα της, το ανέβασε με τον τίτλο «Να το σχαζεύω». Και της λέω, καλά είναι δυνατόν, αυτό το πράγμα, να έβαλες αυτό το τίτλο, αντί να βάλεις τη θέα ή αυτή τη θέα θέλω, έβαλες να σχαζεύω. Και γελούσαμε τότε. Τελικά έγινε και τίτλο στο βιβλίο μου. Αυτό το κείμενο από το σποτ υπάρχει μέσα στο βιβλίο μου. Στην ουσία όμως, το βιβλίο έχει πορτρέτα ανθρώπων. Απλών ανθρώπων και γνωστών και άγνωστων. Δεν θέλω να πω και επώνυμων και ανώνυμων, γιατί όλοι έχουμε όνομα και επώνυμο. Απλώς κάποιοι είναι γνωστοί στον κόσμο και κάποιοι είναι άγνωστοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Όπως τους ονομάζω στο εισαγωγικό μου σημείωμα, είναι οι Αγίοι των Υπογείων. Δηλαδή έχουν κατά κάποιο τρόπο ένα στοιχείο αγιοσύνης, αλλά μπορεί να είναι μέσα στην αφάνεια αυτό το στοιχείο. Εγώ χαζεύω αυτούς τους ανθρώπους, παρατηρώ κάτι ιδιαίτερο που έχουν και κάνω το πορτρέτο τους. Ένα συγγραφικό πορτρέτο αν θέλεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ζωγραφίσω. Αλλά ο τρόπος που επικοινωνώ εγώ είναι ο προφορικός ο λόγος στο ραδιόφωνο και ο γραπτός ο λόγος. Η περιέργεια είναι ότι εγώ ήμουν αδοκίμαστη στο γραπτό το λόγο και θεωρούσα ότι έχω φτωχό λόγο. Κάποια στιγμή άρχισα να γράφω μέσα στα social media. Και είδα ότι υπήρχε ανταπόκριση. Δηλαδή κάθε τύπο ανέβαζα γινόταν πανικός. Και όλοι μου λέγανε να γράψεις, να γράψεις, να γράψεις. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς που μου έλεγαν να γράψεις, να γράψεις, να γράψεις, βρέθηκε ένας εκδοτικός οίκος, η εκδόση Δίτη. Και μου πρότειναν όλα αυτά που είχα γράψει να τα κάνω ένα βιβλίο. Και φυσικά εγώ δεν είχα την ευκαιρία. Είπα ναι, από την πρώτη στιγμή. Και πολύ καλά έκανες. Γιατί χαίρομαι. Για πες μου. Γιατί χαίρομαι. Γιατί τους Αγίους των Υπογείων τους ανέβασα και τους έβγαλα στην επιφάνεια. Σαφώς, ναι. Γιατί όλοι αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό, το οποίο αξίζει ένα χειροκρότημα, καταρχήν, και μίμηση. Δηλαδή, να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς τους ανθρώπους που με τον δικό τους τρόπο κάτι έκανε ιδιαίτερο στο περιβάλλον τους, στο χώρο τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, το οποίο πραγματικά είναι, εγώ τους ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να γίνω σαν αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφω. Σαν την μαμά Λίσα, η οποία είναι μαμά δύο παιδιών. Το ένα από τα δύο παιδιά, ας πούμε, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και παλεύει και αγωνίζεται για να μην αδικηθεί από την κοινωνία ή από οποιονδήποτε άνθρωπο τολμήσει να αδικήσει τον Γιώργο Δημήτρη. Έχει στοιχείο αγιοσύνης ο πατέρας εκείνος που οι συνθήκες τον έφεραν σε τέτοια φάση, έτσι ώστε να μεγαλώνει αυτός τα παιδιά του και να γίνει πατέρας και μητέρα μαζί. Και ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο ρόλος, όπως ξέρουν όλες οι γυναίκες που του παίζουν αυτόν τον ρόλο. Να τον παίρνει ο άντρας και να τον παίζει ταυτόχρονα. Έχει στοιχείο αγιοσύνης ένα παιδί το οποίο δεν τολμάει, φοβάται να βγει μπροστά, γιατί είναι κοντούλικο, ενώ του αρέσει το μπάσκετ. Και βρίσκει εκείνον τον άνθρωπο που θα τον σπρώξει για να κάνει κάτι παραπάνω και να τολμήσει και ίσως κάποτε γίνει ένας διάσημος μπασκετμπολίστας. Έχει στοιχείο αγιοσύνης ο παππούς, ο οποίος τριγυρνάει στην παραλία της Θεσσαλονίκης και έχει αγαπήσει τόσο πολύ μια γυναίκα που ζει με αυτή τη γυναίκα χρόνια και έχει συνδεθεί με διάφορες ιστορίες και κάποια στιγμή τη χάνει. Αυτά τα πορτρέτα, αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στο βιβλίο μου και πολλά άλλα φυσικά. Ναι. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Είναι πραγματικά πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ συγκινητικό έτσι όλο το σύνολο του κειμένου στο βιβλίο σου και πραγματικά ανυπομονώ να το διαβάσω. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Στο μέλλον σίγουρα θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά και θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Τι θα ήθελες έτσι να πεις στους φίλους μας εδώ στη Νέα Υόρκη και όπου αλλού μας ακούνε μέσω του διαδικτύου στον κόσμο, κλείνοντας.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που θέλω να βγάλω από αυτό το βιβλίο είναι η αλληλεγγύη. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται έτσι τοπικό και ρομαντικό και. Αλλά εγώ τα τελευταία χρόνια, ζώντας μέχρι το μεδούλι μου στην Ελλάδα την κρίση, την περιβόητη κρίση, μπόρεσα και σήκωσα κεφάλι σαν άνθρωπος μέσα από τις συναστροφές μου και τη δουλειά μου. Με το δικό μου τον τρόπο, με το δικό μου το κομμάτι. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε και λειτουργήσουμε έτσι και δείξουμε μία συνοχή σαν άνθρωποι, με καθαρό μυαλό, με ταπεινότητα, για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο και προτέρημα για τον άνθρωπο είναι η ταπεινότητα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε αρχικά τον εαυτό μας και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να στρέψουμε την προσοχή μας στην ουσία του προβλήματος παρά να προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε διάφορους εγωισμούς. Είναι αυτό που θέλω να στείλω. Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο βιβλίο σου και σε ό,τι άλλο κάνεις γενικότερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, Ιωάννα μου. Ήσουν μια έκπληξη για μένα. Χαίρομαι επίσης. Θα τα πούμε σύντομα. Σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο, το πίστευσέ με. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Φιλάκια, γεια χαρά. Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια. Νέο ελληνικό ραδιόφωνο 24 ώρες κοντά σας www.newgreekradio.com